Σας καλωσορίζουμε και εκ μέρους της Επιτροπής Περιοχής στη σημερινή μερίδα που διοργανώνεται για τα 100 χρόνια την περιοριστική εκστρατεία και μικρασιατική καταστροφή. Στη συλλογική μνήμη, αυτή η επέμβλητος και δίκαια έχει καταγραφεί σαν από τις μεγαλύτερες τραγωδίες του λαού μας. Έχει συνδεθεί με τη βαρβαρότητα του πολέμου, την προσφυγιά, τον ξεριζωμό, τα γκέτο με τις αρρώστιες και τους θανάτους. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης αλλά και της Κεντρικής Μακεδονίας εγκαταστάθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες διαμορφώντας μια νέα πολιτιστική και όχι μόνο ταυτότητα. Θα λέγαμε πως η σφραγίδα των γεγονότων ενός αιώνα πριν χαρακτήρισε όλη τη μετέπειτα ιστορική πορεία του τόπου. Από τις αρχές του 2022 εκδόθηκε με ευθύνη του Τμήματος Ιστορίας Κεντρικής Επιτροπής ένα πολύτιμο ντοκουμέντο. Ένας τόμος συλλογικής συνεργασίας που αποτελεί ένα ισχυρό όπλο στα χέρια κάθε νέου, επιστήμονα, κάθε εργάτη και εργάτριας, κάθε ριζοσπάστη. Η έκδοση όπως και η σημερινή δουλειά δίνουν απαντήσεις, αποκαλύπτουν τους μύθους της αστικής ερμηνείας των γεγονότων που υπηρετεί το σημερινό αφήγημα της ενσωμάτωσης της χώρας μας και του λαού μας στις υπεριαλιστικές συμμαχίες με σκοπό τη γεωπολιτική αναβάθμιση της αστικής τάξης στην περιοχή. Αυτή η κυρίαρχη γραμμή μπορεί να πλασάρεται ανάλογα με την περίοδο είτε με τη λεγόμενη πολιτική των ψευτολεοντανισμών είτε με τη λογική των συμβιβασμών και τη διαχείριση των Αιγαίων. Στην ουσία όμως, όποιο σενάριο και να μπει μπροστά, οι δύο επιλογές δεν διαφέρουν καθόλου από τις δύο διαφορετικές στρατηγικές του Βενιζελικού και του Βενιζελικού στρατοπέδου, που και τότε υπηρετούσαν τον στόχο της αναβάθμισης της θέσης της αστικής τάξης στην περιοχή. Έτσι, πολύ γρήγορα, οι Ειρηνόφιλοι συνέχιζαν τον πόλεμο και οι πολεμοκάπελοι υπόγραφαν την ειρήνη. Να λοιπόν η αξία κάθε εργαζόμενος, νέος, επιστήμονας, κάθε λαϊκός άνθρωπος να μελετήσει σε βάθος την ιστορία, να έρθει σε επαφή με τις επεξεργασίες του ΚΚΕ, να δει πραγματικά τα ταξικά συμφέροντα που βρίσκονται πίσω από τα γεγονότα που τα καθορίζουν. Ειδικά σε μια εποχή που ο υπερελιστικός πόλεμος γενικεύεται, δεν υπάρχουν περιθώρια για θυσυχασμό, πιστεύουμε πως τόσο σημερινή δουλειά, όσο και η έκδοση βοηθούν να σκεφτεί κανείς πιο βαθιά και να δώσει απάντηση για το χτες, το σήμερα και πολύ περισσότερο όχι για το μακρινό αύριο και τη θέση που πρέπει να πάρει η εργατική τάξη και ο καταπιεζόμενος λαός. Σας ευχαριστούμε για τη σημερινή σας συμμετοχή στην ημερίδα και ιδιαίτερα τους συντρόφους και συναγωνιστές που προετοιμάστηκαν να συμβάλλουν με τις εισηγήσεις τους. Σας περιμένουμε να βρεθούμε από κοντά στα μεγάλα συγκρατήρια κατά του αντιλαϊκού προϋπολογισμού στις 17 Δεκέμβρη, αλλά και στη μεγάλη συγκέντρωση της κομματικής οργάνωσης Κεντρικής Μακεδονίας στις 28 Ιανουαρίου στο Παρέντε Σπορ με ομιλητή τον γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής, σύντροφο Δημήτρη Κουτσούμπα, και τη συναυλή αφιέρωμα στο έργο του Απόστολου Καλδάρα για την Μικρά Ασία, από τους Γιώργο Ταλάρα, Ασία Στρατηγού και τον Κώστα Τρενταφυλλίδη. Καλή εκπομπή.